της Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Στην Πάτρα διεξάγεται σήμερα μεγάλη άσκηση ευρείας κλίμακας σε θεωρητικό επίπεδο από την ελληνική αστυνομία για την αντιμετώπιση τυχόν επίθεση τσιχαντιστών στην Πάτρα. Ταυτόχρονα προετοιμάζεται από το Κέντρο Μελέτων Ασφαλείας και άλλες δύο ασκήσεις στην Αθήνα για τα μέσα Οκτώβρη. Στην άσκηση συμμετείχε και ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, ο οποίος δήλωσε ότι η χώρα μας είναι ασφαλής. Και επίσης επισκέφθηκα το χώρο αυτό που γίνεται μια άσκηση μεγάλης κλίμακας σε θεωρητικό επίπεδο με αστυνομικούς από όλη τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα και αφορά σενάρια ασύμετρων απειλών, σενάρια τα οποία δεν έχουν βέβαια σχέση με κάτι περίεργο, κάποιες πληροφορίες περίεργες. Η χώρα μας είναι πυλώνα σταθερότητας, είναι χώρος ασφαλέστατος από ό,τι έχει αναγνωριστεί από όλους στην Ευρώπη αλλά και ευρύτερα, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας για να έχουμε μεγαλύτερη σιγουριά, μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι δεν θα συμβεί κάτι στη χώρα μας. Η άσκηση περιλαμβάνει σενάρια επίθεση τσιχαντιστών με αυτοκίνητα, κυρίως σε πολυσύχναστους χώρους της πόλης και στο λιμάνι, με αφορμή τις τελευταίες αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις στη Βαρκελόνη και την υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.